Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου και στο σημερινό βίντεο που έχει να κάνει με empties. Προϊόντα δηλαδή που χρησιμοποίησα μέχρι τέλους, άδειες συσκευασίες που έχω μπροστά μου. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά προϊόντα ανάμεσά τους τα οποία δεν με ικανοποίησαν 100% και που δεν θα ξανααγόραζα. Αν θέλετε να μάθετε ποια είναι αυτά, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Και αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ, κυρίως για μακιγιάζ και skincare, αλλά πολλές φορές και για ταξίδια, fitness, διατροφή και για διάφορα. Και θέλω να σας ζητήσω, αν δεν έχετε εγγραφτεί ήδη στο κανάλι μου, να πατήσετε τώρα το κουμπί εγγραφή, τη subscribe, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Σήμερα σας έχω και giveaway από την MAC, η ολοκένουργια συλλογή της MAC Loud & Clear, κυκλοφορεί online αποκλειστικά στις 12 Μαρτίου και είναι limited edition, οπότε ξέρετε τι γίνεται, ένας χαμός όταν κυκλοφορούν τέτοιες συλλογές, τρέξτε 12 Μαρτίου να πάρετε τα προϊόντα που θέλετε να αποκτήσετε. Εγώ θα σας χαρίσω 3 προϊόντα από αυτή τη συλλογή, θα έχουμε 3 νικητρίες εδώ και 3 στο account μου στο Instagram, οπότε αν θέλετε να έχετε συμμετοχές και εκεί ακολουθήστε με, @nagiaapo. Τα προϊόντα που κυκλοφορούν σε αυτή τη συλλογή είναι σκιές, lip gloss, κραγιόν και highlighters. Εσείς θα κερδίσετε 3 από τα 4 αυτά προϊόντα, μία σκιά, ένα lip gloss και ένα κραγιόν. Τις αποχρώσεις θα σας γράψω στην περιγραφή. Θα σουατσάρω τώρα τη σκιά, την οποία έχω χρησιμοποιήσει και στο σημερινό μακιγιάζ στα μάτια μου βέβαια, για να δείτε την απόδοσή της. Είναι μια σκιά στην απόχρωση Omega, την οποία παιδιά εγώ είχα υποτιμήσει, γιατί είναι μια σκιά που κυκλοφορεί στη μόνιμη συλλογή της MAC. Και δείτε τώρα λίγο, όσο την απλώνεις γίνεται ένα πάρα πολύ απαλό μπέζ με βάση το λαδί, θα έλεγα, αυτό το λαδί το βλέπω εγώ σαν υποτόνο, και όσο τη χτίζεις σκουραίνει. Ενώ φαίνεται πολύ αδιάφορη και ένα πολύ έτσι απαλό και βασικό χρώμα στη συσκευασία της. Αυτή είναι η limited συσκευασία που θα κερδίσετε. Να σου ατσάρουμε και το gloss, το οποίο είναι από την σειρά Lip Gloss, η σύνθεσή του, αν ξέρετε τα gloss της MAC, θα ξέρετε ότι είναι καταπληκτική και είναι η ίδια που έχετε συνηθίσει. Έχει αρκετό pigment, αρκετό χρώμα, δεν κολλάει στα χείλη. Έχει αυτή την πολύ ωραία διακριτική μυρωδιά που δεν σε τρελαίνει και αυτή την πολύ όμορφη συσκευασία, σε διαφανή συσκευασία και νομίζω πρώτη φορά είναι που η MAC αλλάζει τη συσκευασία στα κραγιόν, αν δεν κάνω λάθος, και δεν έχει το κλασικό bullet σχήμα, το οποίο είναι αυτό εδώ, για παράδειγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι διαφανής, αντιπροσωπεύει πάρα πολύ το κόνσεπτ αυτής της συλλογής που έχει έντονα χρώματα, τα οποία όμως σου δίνουν ένα διαφανές αποτέλεσμα. Έχουμε διαφανές δέρμα και ένταση σε μάτια και χείλη. Το κραγιόν αυτό λέγεται Sugar Sweet Cameo και όπως βλέπετε είναι αυτό που φοράω και σήμερα στα χείλη μου. Έχω βάλει από πάνω και το gloss έχει αρκετά έντονο χρωματικό αποτέλεσμα. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που θα βρείτε στην περιγραφή για να διεκδικήσετε ένα από τα 3 αυτά σετάκια από την MAC. Και να σας πω ότι αν δεν προλάβετε online να αποκτήσετε τα προϊόντα που θέλετε, 19 του μήνα θα κυκλοφορήσουν περιορισμένα τεμάχια μόνο στο κατάστημα MAC στην Ερμού, αλλά και στην Τσιμισκή για εσάς που είστε Θεσσαλονίκη. Είναι και η μέρα της γυναίκας σήμερα, δεν θα μπορούσα να σας αφήσω χωρίς δώρο. Χρόνια πολλά λοιπόν κορίτσια μου, στις μαμάδες, στις γιαγιάδες, στις κόρες, στις αδερφές, στις κολλητές. Χρόνια πολλά σε όλες εσάς που καθημερινά προσπαθείτε και προσφέρετε τόσα πολλά πράγματα, ξεκινώντας βέβαια από την αγάπη. Αγόρια που βλέπετε αυτό το βίντεο, να μας προσέχετε γιατί θεωρώ ότι η γυναίκα είναι το Α και το Ω. Έχω λοιπόν χωρίσει τις άδειες συσκευασίες μπροστά μου σε 3 κατηγορίες, γιατί είδα ότι σας είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας ενημερώνω για το ποιες εταιρείες είναι cruelty free και ποιες δεν είναι. Να σας πω ότι η πρώτη κατηγορία έχει αποκλειστικά cruelty free προϊόντα, η δεύτερη έχει cruelty free προϊόντα, τα οποία όμως δεν δοκιμάζονται σε ζώα αφενός, αλλά η μαμά εταιρεία, κάτω από την ομπρέλα της οποίας λειτουργεί η εταιρεία αυτή, έχει και άλλα προϊόντα τα οποία δοκιμάζονται σε ζώα, και η τρίτη κατηγορία δεν είναι cruelty free. Okay. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα cruelty free, να σας πω ότι αυτή τη μάσκαρα την τελείωσα σε χρόνο ντετέ, είναι η Dan Girl από Too Faced. Μου αρέσει πάρα πολύ, την είχα βάλει νομίζω και σε βίντεο με αγαπημένα. Είναι μια μάσκαρα που έχει πάρα πολύ χοντρό βουρτσάκι. Κατά τη γνώμη μου δεν κάνει για εσάς που έχετε λεπτές βλεφαρίδες. Δίνει ένα πάρα πολύ έντονο αποτέλεσμα με μόνο ένα πέρασμα και γενικά δεν μου τρέχει γύρω από τα μάτια, οπότε θα το σκεφτώ, μάλλον θα αγοράσω ξανά την full συσκευασία.
Πάμε σε κρέμα ματιών. Χρησιμοποίησα αυτή εδώ από τον Κορέ, ελληνικό γιαούρτι, μία κρέμα 48 ώρες ενυδάτωσης. Το κάνει όντως αυτό, δίνει πολύ ενυδάτωση, όχι ότι το τσέκαρα για 48 ώρες χωρίς να πλύνω το πρόσωπό μου και να βάλω κρέμα ξανά. Ωστόσο, αν είναι ένα πράγμα που δεν μ' αρέσει, είναι η μυρωδιά. Είναι λίγο έντονη, θα την ήθελα λίγο πιο διακριτική. Αλλά είναι μία πολύ τίμια κρέμα ματιών. Πάμε σε κρέμα για το λαιμό και το ντεκολτέ. Εδώ που χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω φροντίδα, λίγο παραπάνω ενυδάτωση, ειδικά όταν είμαστε και από μία ηλικία και πάνω που αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτες γραμμούλες. Τώρα αυτές οι κρέμες, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν έχουν 100% αποτέλεσμα, αλλά έχουν κάποια συστατικά τα οποία βοηθάνε στην ελαστικότητα αυτής της περιοχής, τέλος πάντων. Η εταιρεία Pry είναι cruelty free, αυτή η κρέμα λέγεται Ageless Throat and Decolletage Cream. Δεν ξέρω αν θα την ξαναγοράσω, είναι ένα προϊόν που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, πρέπει να μπω online για να το αγοράσω, οπότε θα το σκεφτώ. Έχω κάποιες άλλες κρέμες οι οποίες είναι πιο βαριές για την επιδερμίδα μου, γιατί προσπαθώ να χρησιμοποιώ oil free προϊόντα στο πρόσωπο, γιατί είμαι λιπαρή. Και αυτές τις κρέμες τις χρησιμοποιώ στο λαιμό, οπότε μέχρι να τελειώσουν εκείνες δεν νομίζω ότι θα ξαναγοράσω αυτή την κρέμα. Πάμε στην απόλυτη μυρωδιά, στην απόλυτη ενυδάτωση σε μια υπέροχη κρέμα σώματος που λέγεται Sol de Janeiro Bum Bum Cream. Παιδιά, επειδή το ταξίδι μου το έχετε μαντέψει μερικοί από εσάς, σε λίγο καιρό θα είναι στη Βραζιλία, νομίζω ότι θα γυρίσω με κούτες από αυτή την κρέμα. Ό,τι χωράει στη βαλίτσα μου θα το βάλω, γιατί ενδεχομένως η τιμή της εκεί να είναι χαμηλότερη από την τιμή εδώ στην Ελλάδα. Η μυρωδιά έχει μείνει, δεν μπορώ να σας την περιγράψω, είναι πάρα πολύ ξεχωριστή. Η κρέμα είναι πλούσια, απορροφάται γρήγορα και λένε ότι έχει και μια ψιλοσυσφυκτική δράση εδώ στον ποπουδάκο. Δεν ξέρω, άμα δεν κάνεις γυμναστική, εγώ αυτό ξέρω. Δεν σε σώζει καμία κρέμα. Πάμε σε πούδρες, τελείωσα την πούδρα της Kat Von D, πάρα πολύ αγαπημένη μου αυτή η πούδρα, μου άρεσε πάρα πολύ, δεν μου ερέθιζε καθόλου την περιοχή γύρω από τα μάτια, δεν ήταν καθόλου βαριά. Η Kat Von D, by the way, αποχώρησε από την εταιρεία της, πούλησε τα δικαιώματά της, τις μετοχές της, τα όλα της και έμεινε μόνο το όνομα, ας ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξει το status και θα συνεχίσει να είναι cruelty free. Η Laura Mercier επίσης είναι cruelty free, δεν το ήξερα. Αυτή είναι μια πούδρα που με επέδεψε πάρα πολύ να την τελειώσω. Και αυτό γιατί μου ερεθίζει πάρα πολύ την περιοχή γύρω από τα μάτια. Λένε ότι είναι από τις πιο ωραίες πούδρες για να κάνεις baking, ωστόσο είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την Kat Von D και από άλλες πούδρες. Δεν θα μου λείψει, δεν θα την ξαναγοράσω με τίποτα. Ωστόσο μπορείτε εσείς να τη δοκιμάσετε αν δεν σας ερεθίζει. Όντως έχει ωραίο αποτέλεσμα. Δεν φαίνεται δηλαδή σαν να έχετε βάλει υπερβολική ποσότητα. Δύο προϊόντα από την εταιρεία Glow Recipe που επίσης δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τα πήρα online, είναι αυτή η κρέμα η Watermelon Glow Pink Juice. Πολύ ελαφριά, oil free, είναι η δεύτερη συσκευασία αυτή η μικρή που τελειώνω. Δεν θα την ξαναγοράσω γιατί είναι λίγο ακριβούλα, νομίζω. Και αυτό εδώ το Blueberry Bounce Gentle Cleanser δεν μου άρεσε γιατί είχε πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Έκανε ωραία σαπουνάδα. Αλλά οκ, okay, μπορείς να βρεις oil free κρέμα και ένα καθαριστικό αξιοπρεπές και χωρίς να κάνεις την παραγγελία online εδώ που τα λέμε. Πάμε σε προϊόντα από εταιρείες τα οποία είναι cruelty free όπως σας είπα, αλλά η μαμά εταιρεία δεν είναι cruelty free γιατί έχει και άλλα brands τα οποία δοκιμάζονται σε ζώα. Πάμε στο τελευταίο προϊόν που είναι cruelty free 100% και είναι και vegan, είναι αυτό το dry shampoo από την εταιρεία Batiste. Θα σας πω κάτι, ότι επειδή έχει πολύ καλή τιμή θα το ξαναγοράσω. Ωστόσο, το αποτέλεσμά του μου αρέσει μόνο εκείνη τη στιγμή που το εφαρμόζω στα μαλλιά μου και μόνο για μία μέρα, μόνο για μία χρήση. Δηλαδή είναι λύση τελευταίας στιγμής και λύση ανάγκης, σε αντίθεση με το Bumble & Bumble Dry Shampoo, για παράδειγμα, το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιώ και για 4 μέρες συνεχόμενα και να μην λουστώ και να μην με πιάσει φαγούρα στο κεφάλι. Αυτό το προϊόν λοιπόν σας δίνει την εικόνα του φρεσκολουσμένου μαλλιού, απορροφά τη λιπαρότητα, ωστόσο σε μένα δημιουργεί ξηροδερμία και νιώθω ότι υπάρχει κάτι στο κεφάλι μου και θέλω να ξυστώ και έχω ασπράκια μέχρι το τέλος της ημέρας, δηλαδή είναι για μία μέρα μόνο, για μία χρήση μόνο. Να σας πω και για ένα καταπληκτικό σαμπουάν το οποίο τελείωσα, Cherry Almond από την Αβέντα, από τις πιο ωραίες μυρωδιές της Αβέντα και από τα πιο μαλακά σαμπουάν που κυκλοφορούν εκεί έξω. Ειδικά αν έχετε ξηρά μαλλιά νομίζω ότι θα το ερωτευτείτε. Εγώ που έχω και λιπαρά μαλλιά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί καθαρίζει το τριχωτό της κεφαλής. Δεν λαδώνουν τα μαλλιά μου συχνότερα όπως συμβαίνει με τα πολύ ενυδατικά σαμπουάν, αλλά είναι παιδιά σαν κρέμα, είναι τόσο απαλό.
τόσο υπέροχο, τόσο ενεδατικό, που πραγματικά μπορεί να μην χρειαστεί να βάλετε και conditioner που λέει ο λόγος. Σίγουρα θα το ξαναγοράσω, είναι από τα αγαπημένα μου. Πάμε και σε ένα μαλακτικό που είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί δίνει όγκο στα μαλλιά και είναι το Thickening Conditioner από την Bumble & Bumble. Επίσης ένα προϊόν που μυρίζει πάρα πολύ ωραία, δίνει ωραία ενυδάτωση στα μαλλιά και ειδικά αν έχετε λεπτή τρίχα, νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε σε μάσκα προσώπου από την εταιρεία Fresh. Έχω τελειώσει αυτές τις δύο συσκευασίες, για το λόγο το λιθές. Θα τις ανοίξω. Ερωτεύτηκα αυτή τη μάσκα. Έχω πάθει γενικά έναν έρωτα με τη μυρωδιά του τριαντάφυλλου, παιδιά, τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Αχ, και έχει καταπληκτικά αγνά συστατικά. Είναι ένα τζέλ, μια πολύ ελαφριά μάσκα, την οποία θα ξαναγόραζα αν δεν έβρισκα αυτή εδώ. Την οποία την είχα αγοράσει πριν το ξεκίνημα του No Buy και είναι η British Rose Fresh Plumping Mask από την εταιρεία The Body Shop. Περισσότερα θα σας πω στο βίντεο με τα αγαπημένα που θα έρθει σε λίγες μέρες, γιατί δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά νομίζω ότι η σύνθεσή της είναι αρκετά παρόμοια με αυτή εδώ τη μάσκα της Fresh και ότι θα την αντικαταστήσει για πάντα στο ντουλαπάκι του μπάνιου μου. Και αυτό ήταν και το τελευταίο από τα cruelty free προϊόντα που είχα να σας δείξω για σήμερα. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κονταλή. Έχω δύο προϊόντα από αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό εδώ το lip conditioner, το οποίο πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Σχεδόν δεν έχει μυρωδιά. Είναι πάρα πολύ ενδυνατικό. Το νιώθεις λίγο βαρύ στα χείλη, δεν είναι τόσο λεπτό. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό γιατί θέλω full ενυδάτωση, ειδικά το βράδυ πριν κοιμηθώ και όταν κάνει πάρα πολύ κρύο. Είναι και αρκετά καθαρή σύνθεσή του, εδώ δεν έχει parabens, βλέπω κτλ. Ωραία. Αυτό που τέλειωσε επίσης αλλά δεν μου άρεσε είναι αυτό εδώ το Vino Pure Clear Skin Purifying Toner. Και επειδή εγώ χρησιμοποιώ πολλά toner τα οποία έχουν συστατικά που σε βοηθάνε να μην έχει τόση λιπαρότητα, καθαρίζουν περισσότερο την επιδερμίδα, από το σμίγμα, από την υπερέκριση. Ήθελα πολύ να το δοκιμάσω, αλλά ευτυχώς που πήρα αυτή τη μικρή συσκευασία. Θα σας πω γιατί. Γιατί αφενός νιώθω ότι δεν έκανε και πολλά στην επιδερμίδα μου, να πω την αλήθεια. Αφετέρου, έχει παιδιά τόσο έντονη μυρωδιά αλκοόλ, που πέθανα. Κάθε φορά που το έβαζα στο πρόσωπό μου ήμουνα... Oh, φτάνει. Η μυρωδιά είναι... Πραγματικά αποθητική για μένα. Δεν μπορώ ούτε τις λουλουδάτες μυρωδιές, τις πολύ έντονες, αλλά δεν μπορώ ούτε και τη μυρωδιά του αλκοόλ. Και είναι εμφανές αυτό, αν διαβάσετε τα συστατικά, γράφει πρώτο συστατικό νερό, δεύτερο συστατικό alcohol denat. No. Όχι άλλο αλκοόλ στα προϊόντα του προσώπου μου. Πάμε σε αρώματα και έχω τρία μπροστά μου. Θέλω να σας μιλήσω πρώτα για το Mon Paris του Yves Saint Laurent. Αυτή είναι μια συσκευασία μικρή, όπως βλέπετε, είναι συσκευασία ταξιδίου. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου αρώματα, ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε κιόλας. Είμαι λίγο στον τεμί. Δεν θα το ξαναγοράσω όμως, δεν είναι ότι έχω πάθει κάποια αιμονή. Απλά θεώρησα ότι ήταν κρίμα να μην χρησιμοποιήσω αυτό το άρωμα εφόσον το είχα. Να σας πω για το Modern Muse Nuit ότι είναι ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου, λατρεμένα μου αρώματα από την Estée Lauder και σίγουρα θα το ξαναγοράσω. Έχω λάβει τις περισσότερες ερωτήσεις για το τι άρωμα φοράω έξω από αγνώστους φορώντας αυτό το άρωμα. Έχει κάτι μυστηριώδες, κάτι ζεστό, κάτι σεξι, κάτι... Πηγαίνετε να το δοκιμάσετε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ένα ελαφρύ άρωμα τώρα που φορούσα κυρίως τα πρωινά και γι' αυτό με ρώτησαν, είναι το La Vie Belle Leclat. Εμένα αυτή η εκδοχή του La Vie Belle μου αρέσει περισσότερο, αυτή μου ταιριάζει περισσότερο. Το τελείωσα και ίσως και να το ξαναγοράσω. Ίσως. Ήταν από τα πολύ καλά, πολύ δυνατά άρωματα. Πάμε σε ενυδατική κρέμα προσώπου. Αυτό είναι το Dramatically Different Hydrating Jelly, το οποίο το σνόμπαρα λίγο στην αρχή, να σας πω την αλήθεια. Έλεγα δεν θα μου δώσει αρκετή ενυδάτωση, αλλά μια χαρά μου την έδωσε. Μου αρέσει πολύ η φυτού, δεν είναι καθόλου βαρύ. Ενυδατώνει την επιδερμίδα μου όσο εγώ το χρειάζομαι. Αν είστε λιπαρές, θα σας ταιριάξει πολύ. Ωστόσο, δεν θα το ξαναγοράσω, γιατί η Clinique είχε βγάλει μία BB κρέμα με βάση gel, στην οποία μπορείς να βάλεις και την κάψουλα με το σύστημα Clinique ID που ταιριάζει στις ανάγκες της επιδερμίδας σου, οπότε θα πάω να κάνω αυτή την πατέντα μόλις ξεμείνω από ενυδατική προσώπου και θα σας ενημερώσω. Μία μάσκαρα που τελείωσα φυσικά είναι αυτή εδώ από την MAC, πώς λέγεται, είναι Extreme Dimension, έχει γίνει από τις πολύ αγαπημένες μου, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, νομίζω ότι ό,τι βλεφαρίδες και να έχετε και λεπτές και πιο χοντρές και πιο κοντές θα σας ταιριάξει. Ρίξτε μια ματιά και δοκιμάστε τη, να μου πείτε τη γνώμη σας. Μία μάσκα που τελείωσα επίσης είναι αυτή εδώ.
από την Glam Glow. Αυτό είναι το mega size κιόλας και έχω αγοράσει ήδη αντικαταστάτη για αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι η Gravity Mud, είναι η πιο ωραία κατά τη γνώμη μου συσφυκτική κρέμα που κυκλοφορεί εκεί έξω. Τα αποτελέσματα τα βλέπεις με μία εφαρμογή. Αν είσαι και συνεπής στις εφαρμογές και τη βάζεις και δύο φορές την εβδομάδα, ακόμα καλύτερα. Και όπως βλέπετε την έκοψα, να το κάνετε και εσείς αυτό στα προϊόντα σας, για να μπορέσω να βγάλω όλο το προϊόν μέσα από τη συσκευασία. Πάμε σε setting spray, αυτό δεν θα είναι έκπληξη για κανέναν, τελείωσα ακόμα ένα all nighter travel size από την Urban Decay, από τα πολύ αγαπημένα μου setting spray, ωστόσο νομίζω ότι βρήκα κάποιο για να το αντικαταστήσω και είναι και drugstore προϊόν και θα το μάθετε στο βίντεο με τα αγαπημένα που σας έλεγα που θα ανέβει σε λίγο καιρό. Και το τελευταίο προϊόν το οποίο άδειασα είναι αυτή εδώ η τεράστια κρέμα από Love Beauty and Planet, είναι εντατική κρέμα σώματος, ωραία σύνθεση, καταπληκτική μυρωδιά, vegan, από ανακυκλώσιμα υλικά τα μπουκάλια τους και ανακυκλώνονται με τη σειρά τους ξανά. Είναι η μυρωδιά Shea Butter και Sandalwood Oil και είναι και vegan, το είπα, δεν το είπα. Ωστόσο δεν είναι cruelty free, έτσι, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Μου άρεσε πάρα πολύ, ωστόσο επειδή προσπαθώ κι εγώ να πάρω πιο πολύ cruelty free προϊόντα, νομίζω θα πάρω τη Bam Bam Cream την επόμενη φορά που θα αγοράσω κρέμα σώματος. Αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία είχα να σας δείξω σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα ανέβει βίντεο με εμένα να φτιάχνω βαλίτσα για το ταξίδι μου στη Βραζιλία. Θα σας δείξω όλα τα προϊόντα που θα πάρω μαζί μου. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να προλάβω να το μοντάρω πριν φύγω. Καλή επιτυχία στο giveaway, πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!